Όποιον κάποιος θέλει να μιλήσει, ο Φεχεράκη θα λέει ότι θα μιλήσει αυτό το παιδί, θα πατάει εδώ, θα ανοίγει το μικρό και θα μιλάει. Και μετά θα το κλείνει γιατί ο επόμενος δεν θα μπορέσει να μιλήσει. Εντάξει. Λοιπόν, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στην αίθουσα αυτή του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Δεν ξέρω αν κάποιοι ίσως θα την έχετε δει μέσα από την τηλεόραση. Την έχετε δει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβούλου. Και έτσι εγώ το είδα. Μπράβο. Σήμερα λοιπόν έχουμε και τον Δήμαρχο εδώ. Γιατί οι σχηματίσεις που ήταν προχθές είχαν πολλές ερωτήσεις για τον Δήμαρχο. Έτσι. Και τους απάντησα εγώ. Σήμερα λοιπόν ο ίδιος ο Δήμαρχος εδώ και θα σας απαντήσω ό,τι ερωτήσεις και απορίες έχετε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, Δήμαρχε. Όσο μπορούμε, άμα είναι δύσκολες ερωτήσεις. Είχε και δύσκολες ερωτήσεις. Είμαστε έτοιμοι, κύριοι. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε με προσοχή μια μικρή ιστορία τώρα για να ξέρετε και τι κάνουμε εδώ. Πρώτα απ' όλα σας είπαν, φαντάζομαι ότι σας είπαν οι δασκάλες, σας το είπα, θα το πω και εγώ τώρα. Το κτίριο αυτό που βλέπετε όλο είναι το Δημαρχείο. Εδώ είναι όλες οι υπηρεσίες του Δήμου. Που έχουν σχέση με τα λεφτά, τι εισπράττουμε και τι πληρώνουμε και με ό,τι έγραφο χρειαστεί να πάρετε εσείς οι γονείς σας ή να στείλει ο Δήμος έγραφα, είναι εδώ εγκατεστημένα. Δηλαδή είναι η διοίκηση του Δήμου, οι διοικητικές υπηρεσίες και οι οικονομικές υπηρεσίες. Οι άλλες υπηρεσίες είναι σαν αυτήρια. Αυτό το κτίριο φτιάχτηκε το 1923. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κτίριο και φτιάχτηκε από τους Ιταλούς που ήταν τότε στην Ελλάδα και είχαμε κατοχή για να στεγαστούν και τότε ο Δήμαρχος, οι υπηρεσίες του Δήμου και ό,τι άλλο χρειάζεται για να γίνει η διοίκηση. Άρα είναι ένα πάρα πολύ καλό παλιό κτίριο, ιστορικό κτίριο, πολύ ωραίο αρχιτεκτόνημα και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να στεγάζει το Δήμο. Εδώ είναι η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Είδατε προηγουμένως το γραφείο του Δημάρχου, είδατε τα γραφεία που είναι, θα δούμε μετά και τα υπόλοιπα που είναι οι υπηρεσίες και το προσωπικό. Και αυτή είναι η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία φτιάχτηκε έτσι ώστε να μοιάζει με ένα μικρό, μια μικρή βουλή. Κάθονται όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο καθένας έχει το μικρόφωνο του μπροστά, μιλά, καταγράφεται και ταυτόχρονα μπορεί να παίρνει και στην τηλεόραση. Και αυτή η αίθουσα είναι για όλους τους πολίτες, για όλα τα παιδιά και τους μεγάλους ανθρώπους της χώρας. Ό,τι εκδηλώσεις θέλετε να κάνετε, που θέλετε να δείξετε ένα βίντεο, μπορούμε να παίξουμε σε προτζέκτορα εκεί προβολή και να δείξουμε κάτι που θέλετε, μια παρουσίαση ενός έργου που θα κάνετε εσείς, ό,τι θέλετε. Απέναντι εκεί και πίσω από κάποια παιδιά βλέπετε μια ελληνική σημαία. Τη βλέπετε? Αυτή η σημαία όλα τα χρόνια της κατοχής ήταν κρυμμένη σε ένα σπίτι στα σπίτια για να μην τη βρουν οι κατακτητές και την σκίσουν την κάψουν. Και μόλις έγινε η απελευθέρωση και ήρθε στο Δημαρχείο εδώ ο πρώτος δήμαρχος Έλληνας της ΚΟ, ο οποίος ήταν και καραμιώτης, έτσι είναι, και ένας εκλεκτός άνθρωπος της ΚΟ, ο αείμνηστος Γεώργιος Κουστουράδης, υψώθηκε αυτή η σημαία μπροστά στον μπαλκόνι του Δημαρχείου που βλέπετε τώρα ότι έχει πάντα μία σημαία θεμασμένη, υψωμένη μάλλον, και δείχνει ότι εδώ είναι το Δημαρχείο, εδώ είναι το σπίτι του κάθε κόμμα. Εδώ λοιπόν μέσα σε αυτή την αίθουσα παίρνουμε όλες τις αποφάσεις που αφορούν το νησί μας, όλο το νησί, μέχρι πριν από 5 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2011, στην ΚΟ είχαμε 3 δήμους. Ο ένας ο Δήμος ήταν ο Δήμος Καπριζών, που ήταν η Καρδάμινα, Εντιμάκη και η Κέφαλος. Ο δεύτερος ήταν ο Δήμος Δικαίου, που ήταν το Ασφεντιού και το Πηλή. Και ο τρίτος Δήμος ήταν η πόλη της ΚΟ. Από το 2011 και μετά οι Δήμοι ενώθηκαν και οι τρεις και έγινε ένας. Και έτσι εδώ μέσα έχει δημοτικούς συμβούλους που είναι από την Κέφαλο, την Καρδάμινα, την Αντιμάχια, από όλες τις κοινότητες. Και συνεδριάζουμε για να παίρνουμε τις αποφάσεις που αφορούν κυρίως το μέλλον το δικό σας και το δικό και το δικό μας. Να ξέρετε ότι
Η δημοκρατία την οποία έχουμε και απολαμβάνουμε μπορεί να έχει πολλά ελαττώματα, αλλά είναι το πολίτευμα εκείνο που δίνει το δικαίωμα στον κάθε πολίτη να έχει την άποψή του, να έχει τη γνώμη του, να την καταθέτει και όλοι μαζί να παίρνουμε μια απόφαση την οποία οφείλουμε να σεβόμαστε μετά όλοι. Είτε είχαμε διαφορετική ιδέα εμείς, είτε είχε διαφορετική ιδέα κάποιος άλλος. Όποια ψηφιστεί από τους περισσότερους είναι η ιδέα που εφαρμόζεται μετά και θα πρέπει όλοι. Και αυτοί που είχαμε μια άλλη ιδέα και αυτοί που είχαμε την ίδια ιδέα να ακολουθούμε το ότι αποφάσισαν οι πολίτες. Βέβαια, η δημοκρατία δεν σημαίνει ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν πράγματα τα οποία οφείλουμε να κάνουμε για να δείξουμε ότι ακολουθούμε μια οργανωμένη πολιτεία και μια οργανωμένη κοινωνία. Επειδή δεν πρέπει να λέμε πολλά και εσείς πρέπει να πείτε τα περισσότερα, σας είπε ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο οποίος σας είπα είναι καθηγητής και αν προλάβει να πάρει σύνταξη, επειδή τώρα λάβει πρώτα, μπορεί να τον προλάβετε στο Λύκειο. Κατά τα φαινόμενα μάλλον θα τον προλάβετε. Μέχρι να πάει στο να πάτε εσείς στο Λύκειο, ακόμα εκεί θα είναι, οπότε δεν το μάθετε από τώρα να τον έχετε και μέσω να πάτε εκεί πέρα. Λοιπόν, ό,τι θέλετε, όπως έχετε κανονίσει με τις κυρίες σας, θα μιλήσετε, θα πάρετε κάποιες ερωτήσεις και ό,τι μπορούμε να σας απαντήσουμε, σας είπε ο κύριος Αντιδήμαρχος. Και εγώ θα κλείσω τώρα το μικρόφωνο, μπροστά σε κάθε οθόνη που βλέπετε έχει ένα προσωπάκι που μιλά. Το βλέπετε, ένα πράσινο προσωπάκι. Μόλις το πατήσετε αυτό, ένας θα το πατάει και θα το κλείνει. Γίνεται κόκκινο, μιλάω όπως θέλει, τελειώνει, το πατά, κλείνει και μετά ο επόμενος. Εντάξει. Είμαι πολύ περήφανος που είστε εδώ σήμερα. Και πολύ χαρούμενος. Και προσέξτε, μην με συγκινήσετε γιατί μου πλέον και εύκολο. Εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι ερωτήσεις έχουμε να κάνουμε. Ναι, θέλω να πούμε κάποια πράγματα. Ναι. Έλα, Αγγελική. Θέλω να το σχολείο μας να φτιαχτεί πιο γρήγορα και να πάμε του χρόνου εκεί. Πατάει πάλι το κουμπάκι και λίγη. Μπράβο, Αγγελική. Άλλος. Εγώ θα δείτε τον λόγο. Ναι. Εσείς που ξέρετε τα παιδιά γιατί... Ορίστε, ο κύριος Καβαράς εδώ. Το πράσινο ανθρωπάκι, να γίνει κόκκινο για να καταλάβω. Το μικρόφωνο κοντά έτσι, εντάξει. Έλα, Δημήτρη. Να προσέχουμε τους προσφύγες και να τις τάγουμε. Ευχαριστώ πολύ. Πατάμε το κουμπάκι. Βλέπω πολλές ερωτήσεις, θα πρέπει να κάνουμε διάλογο, να τις ξεχάσουμε. Εντάξει, να κάνουμε ένα 5-5. Ορίστε, Δεσποινίδα. Ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Όνομα. Άννα Μαρία. Το ανθρωπάκι που είναι πράσινο, το βλέπεις πάνω στην οθόνη, αυτό πατάς. Δεν το πάτησες. Κυρία, ούτε εγώ. Εντάξει, κάποιος να πάει. Ποιος θα μιλήσει. Ραφαήλ, πάντα το κουμπί σου ξανά. Πάει στον Δήμαρχο. Για πάτε σε ένα μαλλιό τώρα. Να το πατήσεις. Άναψε κόκκινο εδώ. Το έλειξε. Τώρα είναι κόκκινο.
Τώρα είμαστε πιστό. Ξαναπάτα εδώ. Πάει η κάμερα πάνω. Κάτι, κάτι. Θα απαντήσει ο Δήμαρχος για τις δύο πρώτες, τα δύο πρώτα θεματάκια μέχρι να έρθει ο Αλέσπης μέχρι να δεκάξει ο Κιζάνος Μαρίας. Εντάξει. Λοιπόν, η Αγγελική ρώτησε για το σχολείο. Λοιπόν, το σχολείο τρέχουμε ολοταχώς να προλάβουμε έτσι ώστε το Σεπτέμβριο να είστε εκεί. Ελπίζω και φαντάζομαι και πιέζουμε όσο γίνεται περισσότερο τους εργολάβους και τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί να τελειώσει και να είναι στην ώρα του. Νομίζω, επειδή περνάμε κατά διαστήματα από εκεί, ότι είναι σε καλή κατάσταση, καλό σημείο και θα τελειώσουμε. Αλλά όπως και να έχει πάντως, εσείς εκεί θα τελειώσετε. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης τώρα έκανε μια ερώτηση για τους προσφυγές και όχι πρόταση. Μας έκανε πρόταση. Να τους ταΐζουμε ή να τους προσέχουμε. Εσύ τι λες τώρα, να τους προσέχουμε. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει να σας πω ότι στο νησί μας, το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο ένα χρόνο που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι αριθμοί, έρχονται πολλοί άνθρωποι και παιδιά από χώρες στις οποίες γίνεται πόλεμο. Χώρες στις οποίες δεν μπορούν να ζήσουν οι γονείς με τα παιδιά τους και προκειμένου να γλιτώσουν από τον πόλεμο για να μην σκοτωθούν τα παιδιά, για να μην χαθούν οι οικογένειες, ξεκινούν λοιπόν ένα μακρινό ταξίδι από τις χώρες που είναι, κυρίως από τη Συρία που έχει πόλεμο. Τώρα βέβαια έρχονται και από άλλες χώρες περισσότεροι, για να έρθουν στην Ευρώπη. Γιατί διαλέγουν την Ευρώπη? Γιατί είναι κοντά σε αυτές τις χώρες, μπορούν να έρθουν εδώ, αλλά πάνω απ' όλα γιατί στην Ευρώπη υπάρχει δημοκρατία, αυτό που σας έλεγα πριν. Ο κάθε άνθρωπος έχει μια προσωπικότητα και είναι σεβαστή αυτή η προσωπικότητα και έχει μια αξία. Σε κάποιες από αυτές τις χώρες ο άνθρωπος δεν ζει όπως θα έπρεπε να ζήσει, δεν έχει τη δημοκρατία που έπρεπε να ζήσει, να έχει, και αναγκάζεται, αφού υπάρχει και πόλεμος, αφού υπάρχει φτώχεια, αφού δεν μπορεί να μεγαλώσουν τα παιδιά, θα ξεκινήσουν και να φύγουν. Επειδή λοιπόν η Κόσμο και τα άλλα νησιά της Ελλάδας είναι πολύ κοντά στην Τουρκία, από όπου περνούν αυτοί για να έρθουν εδώ, έρχονται με μικρά πλοία ή φουσκωτές βάρκες ή μικρά πλοία εδώ, με κίνδυνο πολλές φορές μικρά παιδιά να πνιγούν και κάποια μικρά παιδάκια, συμμαθητές σας ή πιο μικρά από εσάς, πνίγηκαν. Αυτό είναι μια μεγάλη ντροπή για την Ευρώπη, το ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Το να χάνονται στα νερά του Αιγαίου μικρά παιδιά, μεγάλοι άνθρωποι ή νεαροί. Και αυτή την ντροπή η Ευρώπη πρέπει να τη διορθώσει. Δεν επιτρέπεται αυτή την περίοδο και το 2016 να χάνουμε παιδιά. Ας μην είναι από την Ελλάδα, ας μην είναι από την Τουρκία, παιδιά τα οποία ξεκίνησαν από την πατρίδα τους να πάνε κάπου να βρουν μια καλύτερη πατρίδα και μια καλύτερη ζωή. Να ξέρετε ότι μόλις έρθουν εδώ, από το καλοκαίρι που ξεκίνησε να έρχονται μεγάλοι αριθμοί, πολλοί άνθρωποι δηλαδή εδώ, όλοι οι πολίτες της ΚΟ, οι μπαμπάδες σας, οι μανάδες σας, οι παππούδες, οι γιαγιάδες σας, έτρεξαν και τους βοήθησαν και τους βοηθούν μέχρι τώρα. Να ξέρετε εμείς ότι πολλά από τα ροφαλάκια τα δικά σας που δεν σας κάνουν πια, οι γονείς σας τα έχουν δώσει σε αυτά τα παιδιά. Εμείς εδώ στην ΚΟ πρώτα απ' όλα ξέρετε είμαστε πολύ φιλόξενοι. Αγαπάμε ο ένας τον άλλο, έχουμε πολλούς φίλους και στην ΚΟ και έξω από την ΚΟ και αυτή τη φιλοξενία μας τη δείξαμε και τη δείχνουμε. Τους βοηθούμε δηλαδή κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Αν δεις εδώ στο λιμάνι κάτω πέρσι το καλοκαίρι, το έβλεπες. Και αν δεις την ομπάσου που ασχολείται με αυτά τα πράγματα, θα δεις ότι πάρα πολλοί συμπατριώτες μας από την ΚΟ ερχόντουσαν και εδώ στο Δημαρχείο και κάτω εκεί στο Λιμεναρχείο που είναι, είχε πάρα πολλούς ανθρώπους και έφεραν ρουχαλάκια, φαγητά, τρόφιμα, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας για να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Και μην νομίζετε, και στην ΚΟ υπάρχουν πολλές φτωχές οικογένειες, πολλά φτωχά παιδάκια, ποτέ δεν βοήθεια. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς δείξαμε το ανθρώπινο πρόσωπο της Ευρώπης και της Ελλάδας. Και γι' αυτό θα πρέπει να είστε υπερήφανοι. Να είστε υπερήφανοι που είστε στην ΚΟ ή που γεννηθήκατε ή που μεγαλώσατε ή που ζείτε στην ΚΟ αυτή την περίοδο, γιατί είναι ένα νησί της αγάπης,
και της αλληλεγγύης. Λοιπόν, για να προσπαθήσουμε τώρα. Η Άννα Μαρία ήταν. Η Άννα Μαρία, για να το πάρει το κουμπάκι. Είμαι περίεργος, τι πατάς. Όχι εκεί, πάνω στο καντράν έχει ένα ανθρωπάκι. Ανθρωπάκι. Πάνω στο. Το κάστινο. Το δίτρο. Το μεγάλο κάστινο. Ποιο παιδί είναι το παιδί, είναι η Άννα Μαρία. Πότε είναι η Άννα Μαρία. Φαντήστε κύριε Δήμαρχε. Ναι, δεν έχω την κοπελιά. Έχω παιδιά. Κύριε, παιδιά, εκεί να μπλάζω. Άντι, ίδιο. Ναι, ναι. Και μας βγάζει τον κύριο εκεί απέναντι μας βγάζει.